Ναι, από αυτά που είπαμε το καταλαβαίνετε ότι μπορεί, μάλιστα αν δεν έχει χάσει τα λογικά του, αν έχει χάσει τα λογικά του είναι πιο δύσκολο να βοηθηθεί. Αλλά γι' αυτό θα πούμε την επόμενη φορά, έτσι, για έναν άνθρωπο που έχει χάσει τα λογικά του, τι μπορεί να γίνει έτσι όπως το συμβουλεύει και ο Άγιος Παΐσιος αυτό, τι συμβουλεύει σε αυτή την περίπτωση. Ένας που έχει τα λογικά του φυσικά και μπορεί να εξομολογηθεί. Γιατί συνηθέστατα δεν είναι πάντοτε κατηλημένος από το πονηρό πνεύμα. Περιοδικά καταλαμβάνεται και το είδαμε και εδώ έτσι, τα περιστατικά που διαβάσαμε. Όταν λοιπόν δεν είναι υποδαιμονική κατάληψη, μπορεί να εξομολογηθεί και πρέπει να εξομολογηθεί. Και εφόσον κρίνει ο πνευματικός, βεβαίως και να κοινωνήσει κιόλας. Βεβαίως. Και εννοείται ότι πρέπει να κάνει και την ζωή που θέλει ο Χριστός μας, έτσι, την ασκητική ζωή, τις προσευχές, την νηστεία, κατεξοχήν αυτά τα δύο, νηστεία και προσευχή. Πνευματική μελέτη, φυσικά, όλα αυτά που γνωρίζουμε ως πνευματικό αγώνα.